Καλώς ορίσατε, κύριε Λακκοτρίβη, για άλλη μια χρονιά στο Λονδίνο, εδώ στο World Travel Market. Πώς σας φαίνεται φέτος η διοργάνωση? Όπως πάντα, είναι η διοργάνωση άψογη και πραγματικά εντυπωσιάζει αυτού του μεγέθους η διοργάνωση, πώς μπορεί να κυλήσει τόσο ομαλά. Είναι για εμάς η πιο σημαντική έκθεση, γιατί ο αριθμός των Βρετανών τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο αυξάνεται στη χώρα μας και έχει τη μεγαλύτερο μερίδιο από όλες τις άλλες προορισμούς. Έχει ιδιαίτερη σημασία για μας φέτος, εν ώψη και των συζητήσεων που γίνονται για το Brexit και το μέλλον που θα προδιαγραφεί το Μάρτιο του 2019. Τι έχετε καταφέρει το 2018 και τι περιμένετε να καταφέρετε το 2019 από αυτή την εκδήλωση? Θα πω γενικά ότι το 2018 θα είναι για την Κύπρο ακόμη μια χρονιά ρεκόρ, όπου θα έχουμε μια αύξηση στις αφήξεις των τουριστών της τάξης του περίπου 8%, η οποία έρχεται μετά από τις χρονιές ρεκόρ του 2017 και χρονιά ρεκόρ του 2016. Από εκεί και πέρα, το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει η νούμερο έναν αγορά για μας, με περίπου 33% μερίδιο. Και κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι, παρόλο που έχει μειωθεί το ποσοστό της αγγλικής αγοράς στις συνολικές αφήξεις μας, κάτι πολύ σημαντικό για μας, για να αποφύγουμε τις εξαρτήσεις, εν τούτης βλέπουμε ότι υπάρχει μια συνεχής άνοδος από τη βρετανική αγορά. Και αυτό συμβαίνει γιατί άλλες αγορές μεγαλώνουν πιο γρήγορα για την Κύπρο. Στις 2 πρώτου λοιπόν του 2019 θα αρχίσει τη λειτουργία του το Υφυπουργείο Τουρισμού. Μια σημαντική εξέλιξη για τα τουριστικά δρόμενα της χώρας μας, γιατί θα επιτρέψει σε έναν οριζόντιο φορέα της κεντρικής κυβέρνησης να υλοποιήσει τη στρατηγική τουρισμού του 2030, για να μας βοηθήσει ως χώρα να κινηθούμε προς πιο ποιοτικό τουρισμό πλέον και να αυξήσουμε την κατακεφαλαίη δαπάνη του κάθε τουρίστα που υποδεχόμαστε. Ευχόμαστε κάθε προσδοκία σας να γίνει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί είναι η τέταρτη χρονιά της εθνικής τουριστικής πολιτικής μας, η οποία έχει αποδώσει τα μέγιστα. 3 συνεχόμενα χρόνια είχαμε μεγάλα νούμερα, ιστορικά νούμερα, και σε αφίξεις και σε έσοδα, με αποτέλεσμα το 2017 να σπάσουμε το φράγμα των 30 εκατομμυρίων τουριστών και να έχουμε εξαιρετικά τουριστικά έσοδα. Το 2018 είναι η καλύτερη χρονιά και έχει ξεπεράσει όλες μας τις προσδοκίες. Θα φέρουμε περίπου 32 εκατομμύρια, θα έλεγα 500.000 τουρίστες, γιατί ήδη ξεπεράσαμε τα 32 εκατομμύρια που είχαμε βάλει στόχο, και τα έσοδά μας έχουν αυξηθεί με 18% περισσότερο από το 2017. Είναι μια συγκλονιστική χρονιά, θα έλεγα είναι η χρυσή χρονιά του τουρισμού και είναι η τέταρτη χρονιά της τουριστικής πολιτικής μας. Τι πετύχαμε? Πετύχαμε όχι μόνο να επιμικρύνουμε την περίοδο και να επιμικρύνουμε τη θερινή περίοδο και να ενισχύσουμε τη χειμερινή, πετύχαμε όμως να δημιουργήσουμε νέα θεματικά προϊόντα τα οποία μπήκανε στην αγορά και έτσι καταφέραμε να έχουμε και νέους ελληνικούς προορισμούς στον τουριστικό χάρτη, όπως παραδείγματος χάρη η Ήπειρος, η Πελοπόννησος, και να μπουν πολύ δυναμικά με 30 και 40% αύξηση. Καταφέραμε να ανοίξουμε νέες αγορές, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, η Μέση Ανατολή, να ενισχύσουμε δυναμικά την Αμερική και τον Καναδά, και όλα αυτά τα εξαιρετικά αποτελέσματα να τα απολαμβάνει όλη η Ελλάδα. Και γιατί λέω όλη η Ελλάδα? Γιατί ο τουρισμός είναι πραγματικά η κινητήρια δύναμη της εθνικής μας οικονομίας, ενισχύει όλους τους άλλους τομείς, οι οποίοι είναι το εμπόριο, το real estate, οι μεταφορές και φυσικά όλες οι αγορές οι οποίες έχουν να κάνουν ακόμα και με τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους ή το tax free, που από εκεί φαίνεται, έχουμε περίπου 40% αύξηση στο tax free και φαίνεται η μεγάλη αύξηση από χώρες εκτός Schengen. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας, σε όλη την Ελλάδα δημιουργήθηκαν νέα έσοδα, γιατί αξιοποίησαν αυτή τη μεγάλη ζήτηση και αύξηση μικρές εταιρείες οι οποίες ιδρύθηκαν. Ενισχύσαμε πάρα πολύ δυναμικά την ζήτηση και έτσι έχουμε μια έκρηξη επενδύσεων, πάνω από 350 επενδυτικά project, τετράστερα, πεντάστερα και resorts, τα οποία
Ήδη ξεκίνησαν κάποια να λειτουργούν το 2018 και έχουμε πάνω από 26.000 κλίνες το 2018. Υπολογίζουμε να έχουμε περίπου 40.000 κλίνες το 2019. Είναι σημαντικό το να μπορούμε να ενισχύουμε τον τουριστικό μας κλάδο με βιωσιμότητα. Δηλαδή να υπάρχει ισορροπία στην ζήτηση και φυσικά στη διαθεσιμότητα. Αυτά λοιπόν τα πετύχαμε όλα, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και τώρα ο στόχος μας είναι για το 19 να αυξήσουμε τα τουριστικά μας μεγέθη, βασικά να κρατήσουμε αυτή τη δυναμική και να μπορέσουμε να κάνουμε για άλλη μία χρονιά, όπως το 2018 έγινε πράξη, το 365 μέρες το χρόνο προορισμό, αυτό που ήταν και ο στόχος μας από την πρώτη χρονιά, και να συνεχίσουμε τα επόμενα χρόνια με τις επόμενες αναπτυξιακές μας δράσεις, που είναι πρώτον να ενισχύσουμε την κρουαζιέρα, να ενισχύσουμε το γιότινγκ, τις μαρίνες και φυσικά να μπορέσουμε όλες τις υποδομές οι οποίες έχουν να κάνουν και με τον τουριστικό κλάδο, ώστε να αναπτυχθούν και να φέρουν ωφέλη σε όλες τις τοπικές κοινωνίες. Από εκεί και πέρα, το ψηφιακό, η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά και η καινοτομία είναι ο επόμενος στόχος, γιατί θα φέρει πολλαπλά ωφέλη στον τουρισμό, όπως επίσης η αναβάθμιση της τουριστικής μας παιδείας. Έχουμε καινούργια προγράμματα, αναβαθμίζουμε τις σχολές μας και θέλουμε να έχουμε εξειδικευμένους επαγγελματίες. Όσο αφορά τις επενδύσεις, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση και για το 2019. Δεν είναι μόνο αυτοί που είδαν τις ευκαιρίες, είναι και αυτοί οι όμιλοι που προσκαλέσαμε, έτσι ώστε σήμερα να βλέπουμε πολύ μεγάλες τουριστικές επενδύσεις και να μιλάμε για πολύ μεγάλα τουριστικά κονδύλια της τάξης των 5 και 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια παλιά αντίληψη που κατά την άποψή μου δεν ισχύει. Εμείς δεν ανταγωνιζόμαστε αυτές τις χώρες. Εμείς είμαστε μια μοναδική χώρα η οποία έχει τόσα πολλά να προσφέρει, ειδικά στις αυθεντικές εμπειρίες που είναι και το mega trend, και ο τουρισμός αναπτύσσεται σε όλο τον κόσμο μέσα από αυτή τη διαδικασία, που νομίζω ότι όσο καλύτερα πάνε οι γειτονικές μας χώρες και όσο μεγαλύτερη ειρήνη, σταθερότητα, ασφάλεια, ισορροπία υπάρχει στη γειτονιά μας, τόσο καλύτερα θα αναπτυσσόμαστε. Αποτέλεσμα το 2018 που ανέκαμψαν όλες αυτές οι αγορές θεαματικά και εμείς πηγαίνουμε ακόμα καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό για τον τουρίστα και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλει αμφισβήτηση, να υπάρχει σταθερότητα, ειρήνη, ασφάλεια και έτσι επιλέγει τον προορισμό του. Η Ελλάδα λοιπόν είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι value for money, προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες, τρομερή ποιότητα και νομίζω ότι η προτίμηση των τουριστών και η δυναμική που υπάρχει θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια. Εδώ θα ήθελα να μείνουμε σε αυτή την τουριστική μεγάλη επιτυχία που έχουμε, που είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε οι Έλληνες ότι η παρουσία του ελληνικού οργανισμού τουρισμού είναι πολύ πολύ σπουδαία, είναι πολύ δυναμική, έχουμε τη μεγαλύτερη έκθεση όλων των εποχών στο Λονδίνο, έχουμε τους περισσότερους συνεκθέτες, έχουμε τα περισσότερα B2B ραντεβού, έχουμε τις καλύτερες κεντρικές συμφωνίες που έχουμε κάνει και μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός τουρισμός είναι η κινητήρια δύναμη της εθνικής μας οικονομίας. Έχουμε λοιπόν μια γιορτή η οποία συνεχίζεται, συμφωνίες οι οποίες είναι πολύ δυναμικές και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε από τη σημερινή συνέντευξη. Κοιτάξτε, είναι όλες οι μεγάλες, όλοι οι μεγάλοι όμιλοι, όπως είναι η TUI, η Thomas Cook, η Jet2 και φυσικά όπως είναι η APTA, που είναι ο σύνδεσμος όλων των ταξιδιωτικών γραφείων. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι όλοι αυτοί έχουν μια πολύ θετική ανταπόκριση από το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τα νούμερα. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2018 στη ζήτηση για την Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια δυναμική που δεν μπορεί να σταματήσει. Στο τέλος αυτής της έκθεσης
θα έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα για το πώς πηγαίνουν οι προκρατήσεις. Πάντως είναι θετικά και δυναμικά. Όσο αφορά την αγορά πολυτελείας, είναι πολύ σημαντικό για μας να σας πω ότι ήδη από το 2016-2017 γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες και καταφέραμε να έχουμε περίπου 6 στους 10 τουρίστες, οι οποίοι είναι και υψηλού μορφωτικού επίπεδου αλλά και υψηλού προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει. Και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, διότι το βλέπουμε στα έσοδα. Τα έσοδα λοιπόν από τον τουρισμό είναι πολύ σημαντικά, ενισχύουν πολύ δυναμικά την ελληνική οικονομία και φυσικά δημιουργούν θέσεις εργασίας. Είναι ο στόχος μας να μην βλέπουμε, όλες οι κυβερνήσεις αυτό θέλουν και αυτή είναι η αλήθεια, και όλες οι χώρες να μην έχουν μόνο νούμερα, αφίξεις, να έχουν και τουρίστες οι οποίοι έχουν καλό προϋπολογισμό. Αυτό το βλέπουμε ότι έχει συμβεί στην πράξη στην Ελλάδα, ό,τι αφορά εκτός Σέγγεν χώρες, γιατί το tax free έχει μία απίστευτη αύξηση του 40 με 45%. Χώρες όπως είναι ο Καναδάς και η Αμερική, που είναι επίσης υψηλού εισοδήματος, το Ισραήλ, ο μέσος όρος είναι πολύ σημαντικός, έτσι ώστε να βάζει ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία στον τουρισμό μας. Τα έσοδα μας έχουν εντυπωσιάσει. Η αύξηση των εσόδων είναι 18% σε σχέση με το 2017. Κάθε χρόνο είναι η αλήθεια ότι τα έσοδα από τον τουρισμό, όπως είπα, κράτησαν την οικονομία μας πολύ δυνατά. Το 2018 είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πολύ πιο σημαντικά έσοδα από αυτά που περιμέναμε. Η χρονιά καλώς λέγεται ότι είναι η χρυσή χρονιά του τουρισμού. Έχουμε ξεπεράσει όλες μας τις προσδοκίες και σε αφίξεις και σε έσοδα, και επειδή ακριβώς έχουμε ενισχύσει και τον τουρισμό πολυτελείας, το βλέπουμε αυτό και στην πράξη. Δεν είναι τυχαίο που έχουμε πάνω από 350 επενδύσεις σε τετράστερα, πεντάστερα και ριζόρτ, εκ των οποίων περίπου 30.000 κλίνες ήταν λειτουργικές το 2018 και πάνω από 40 θα είναι το 2019. Άρα νομίζω ότι η πατρίδα μας έχει τη δυνατότητα, επειδή άργησε κιόλας να εξελιχθεί, να αναπτυχθεί και με βιωσιμότητα και πολύ φιλική προς το περιβάλλον. Επίσης θέλω να σας πω ότι έχουμε κάνει αρκετές μεταρρυθμίσεις όσο αφορά την νομοθεσία μας, ώστε να είμαστε πολύ πιο φιλικοί προς τους επενδυτές, να τους δίνουμε πάρα πολλά κίνητρα, incentives, πάρα πολλά κίνητρα, έτσι ώστε να μπορούν να επενδύουν στον τουριστικό κλάδο, ο οποίος αυξάνεται θεαματικά. Και αυτό το βλέπετε και από την έκθεσή μας κάθε χρόνο και καλύτερα. Αυτή η έκθεση είναι η πρώτη έκθεση. Λέμε ότι ξεκινάει η σεζόν. Η επόμενη πολύ δυναμική μας έκθεση είναι στο Βερολίνο. Όταν φέρνουμε λοιπόν τόσους πολλούς τουρίστες, πρέπει να φροντίζουμε να φεύγουν και ικανοποιημένοι από την πατρίδα μας, όχι μόνο σε θέματα οικονομικά, αλλά γενικότερα να έχουν μία εικόνα ότι η Ελλάδα είναι μια απίστευτη εμπειρία και τους θέλουμε επαναλαμβανόμενους τουρίστες, γιατί έχουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά. Γι' αυτό το λόγο το Υπουργείο έχει δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο συνεργασίας και με τις περιφέρειες και με τους δήμους, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα, και έχουμε καθορίσει τι πρέπει να κάνει ο καθένας και τι ευθύνες έχει ο καθένας. Σε αυτό που αναφέρεται όσο αφορά τις υποδομές, δυστυχώς οι υποδομές στο παρελθόν είχαν εγκαταληφθεί. Η Ελλάδα ήταν σε πρόγραμμα. Από το καλοκαίρι και μετά βγήκαμε από αυτό το πρόγραμμα, άρα θεωρούμε ότι σιγά σιγά στην ανάκαμψή μας θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και όλες τις υποδομές, οι οποίες θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον τουρισμό μας να αναπτυχθεί. Γι' αυτό αναφέρθηκα στα λιμάνια, στην ομιλία μου, αναφέρθηκα στην ανάπτυξη των μαρινών, αναφέρθηκα σε όλες τις υποδομές οι οποίες η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν όχι μόνο οι τουρίστες, αλλά και οι πολίτες αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν είμαστε προς αυτή την κατεύθυνση, και φυσικά και ό,τι έχει να κάνει με την ψηφιακή τεχνολογία, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό και είχε μείνει αρκετά πίσω.
Ό,τι αφορά τώρα τους δήμους, τους νομούς και τις περιφέρειες, πρέπει και αυτοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η κεντρική κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει, πρέπει και εκείνοι να κάνουν αυτό που τους αναλογεί. Το 2019 για μας είναι το επόμενο βήμα και τα επόμενα χρόνια. Πετύχαμε μία τεράστια αύξηση του τουρισμού. Κλείσαμε και θα κλείσουμε με μία πολύ θεαματική αύξηση σε αφίξεις το 2018 και σε έσοδα. Θέλουμε λοιπόν να κρατήσουμε αυτή τη δυναμική και θέλουμε να ενισχύσουμε με αναπτυξιακά, όπως σας είπα, project, προϊόντα, τον τουρισμό μας, που έχει να κάνει με την ενίσχυση πλέον της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να έχουμε σωστούς επαγγελματίες, με την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτομίας, με το να δημιουργήσουμε νέες προϋποθέσεις και νέα δυναμικά πακέτα, τα οποία θα προωθήσουμε στην αγορά ως συνέχεια αυτής της δυναμικής μας ανάπτυξης, θα κάνουμε καλύτερες κεντρικές και πιο δυναμικές συμφωνίες με tour operators και αεροπορικές εταιρείες για να ενισχύσουμε αυτή τη δυναμική. Γιατί όπως σας είπα, δημιουργούμε το πλαίσιο ώστε ο ιδιωτικός τομέας να έρθει μετά να κάνει τις εμπορικές του συμφωνίες. Αυτή είναι η μεγάλη καινοτομία που φέραμε στην Ελλάδα. Το Υπουργείο Τουρισμού μαζί με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού δεν προβάλανε μόνο και προωθήσανε τις ομορφιές της πατρίδας μας, αλλά είχαν μια στρατηγική η οποία έφερε πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και αυτή η στρατηγική έχει ειλικρινά αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ταξιδίων και Τουρισμού WTTC, από τον OSA. Είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι μας καλέσανε να τους πούμε τις καλές πρακτικές για αυτή την τεράστια επιτυχία σε φόρα τα οποία λαμβάνουν χώρα και εδώ στο Λονδίνο, διότι πραγματικά έχουν εκπλαγεί με την τεράστια αύξηση και άνοδο του ελληνικού τουρισμού που στήριξε την εθνική μας οικονομία σε αυτά τα πολύ δύσκολα χρόνια που είχαμε να αντιμετωπίσουμε τόσες πολλές δύσκολες καταστάσεις και μεγάλες προκλήσεις. Τα καταφέραμε όλοι μαζί, αυτό το τονίζω. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα που δουλεύουμε και στο Υπουργείο Τουρισμού και στο ΝΕΟΤ. Είμαστε μια μεγάλη ομάδα που ενωθήκαμε με τα εμπορικά επιμελητήρια, με τις περιφέρειες, με πάρα πολλούς δημάρχους οι οποίοι έχουν όρεξη και διάθεση, αλλά και με τον ιδιωτικό τομέα. Όλοι λοιπόν οι παραγωγικοί φορείς αυτά τα 3 χρόνια δουλέψαμε μαζί και έτσι πετύχαμε με μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και με πολύ συγκεκριμένα βήματα να έχουμε αυτή την επιτυχία. Αυτή η επιτυχία μπορεί να συνεχιστεί γιατί είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι. Δεν θέλω να βάζω στόχο για το 19, γιατί όπως σας είπα το 18 υπολογίζαμε 32 εκατομμύρια. Θα φτάσουμε σίως στα 33. Για μας δεν είναι μόνο τα νούμερα, όπως σας είπα, είναι και η ποιότητα, είναι και τα έσοδα. Θέλουμε να κρατήσουμε ισορροπίες. Η δυναμική υπάρχει, δεν μπορούμε να τη σταματήσουμε. Απλά θα προσπαθήσουμε να αναπτυχθούμε βιώσιμα. Να είστε καλά. Σήμερα εδώ στο Web Travel Market έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Λοΐζου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΤ. Σας καλωσορίζω, κύριε Λοΐζου. Ευχαριστώ πολύ. Πώς βλέπετε, για πείτε μας λίγο για την συμμετοχή μας και για τη σημερινή έκθεση εδώ που είμαστε.
Η φετινή έκθεση φαίνεται να είναι και αναβαθμισμένη, διότι η συμμετοχή είναι πάρα πολύ καλή και βλέπουμε ότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς δημοσιογράφους ξένων χωρών οι οποίοι έρχονται να πάρουν πληροφορίες για μας. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι εκπροσωπούνται οι ξενοδόχοι, οι τουριστικοί πράκτορες και γίνονται μεγάλες προσπάθειες ούτως ώστε να εδραιωθεί αυτό που δημιουργήσαμε τα τελευταία 3 χρόνια σαν ένας πολύ καλός, αξιόπιστος τουριστικός προορισμός. Θεωρείτε ότι βοηθούν οι εκθέσεις να λαμβάνει μέρος η Κύπρος στην προσέλκυση νέων τουριστών? Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι βοηθούν στο γεγονός ότι αν δεν παρουσιάζεσαι, κάποιοι άλλοι θα παρουσιαστούν στη θέση σου. Έτσι, ναι, σίγουρα πρέπει να παρουσιαζόμαστε, πρέπει να λαμβάνουμε μέρος στις τουλάχιστον μεγάλες τουριστικές εκθέσεις και να παρουσιάζουμε τον καλύτερο εαυτό μας στο τι προσφέρουμε και γιατί το προορισμός Κύπρος είναι ένας προορισμός ο οποίος παρέχει όσα χρειάζεται ένας μοντέρνος επισκέψης. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Μιχαηλίδη. Καλώς ορίσατε για άλλη μια χρονιά στο Λονδίνο και στο World Travel Market. Πώς σας φαίνεται φέτος η διοργάνωση? Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Νομίζω είναι σήμερα μπορεί να είναι περισσότερα από 20 χρόνια που έρχομαι εδώ κάθε χρόνο. Όπως πάντοτε είναι και καλά οργανωμένη, αλλά και πάρα πολύ κόσμος που έρχεται. Η ουσία είναι να βρεις τους κατάλληλους συνεργάτες τώρα και να προβάλλεις ακόμα περισσότερο την Κύπρο. Έχετε πετύχει κάτι το 2018? Το 2018 ήταν μια πολύ καλή χρονιά, πάρα πολύ καλή χρονιά σχετικά. Και εκείνο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το κομμάτι του τουρισμού το οποίο εκπροσωπούμε εδώ, που είναι τα ειδικά ενδιαφέροντα, ο πολιτιστικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός. Είναι αυτοί οι τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση και πρέπει να θεωρηθεί μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Ποιοι είναι οι στόχοι σας για το 2019? Οι στόχοι μας είναι περαιτέρω βελτίωση του προϊόντος που προσφέρουμε και να αυξηθούν ακόμη περισσότερο οι πληρότητες, ιδιαίτερα τη χειμερινή περίοδο. Εύη μου, καλώς όρισες. Πώς βλέπεις την έκθεση και πώς βλέπεις την είναι μέχρι την Τετάρτη? Για πρώτη μέρα υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Βλέπουμε στο περίπτερο της Κύπρου γενικότερα. Η αγγλική αγορά πάντα υποστηρίζει, εννοείται, την Κύπρο κάθε χρόνο με τον τουρισμό. Όσον αφορά το κομμάτι το δικό μας που είναι μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού, είναι μια καινούργια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια που όλο και αναπτύσσεται στο νησί και η αγγλική αγορά δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εμείς ως εταιρεία αγροτουρισμού έχουμε μέλη μας όλους τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν μικρά καταλήμματα, παραδοσιακά σπιτάκια και πολύ μικρά ξενοδοχεία στην Ήπειρο της Κύπρου σε πάνω από 60 χωριά με εναλλακτικές δραστηριότητες γύρω από αυτά. Και αυτόν ήρθαμε να προωθήσουμε και φέτος στην έκθεση. Έχουμε κάποια ραντεβού έτσι με πιο μικρούς εξειδικευμένους τουριστικούς πράκτορες και αναμένουμε να είναι θετικά τα αποτελέσματα. Πολύ ωραία. Θεωρώ ότι με τόσο ευρύ κοινό που υπάρχει εδώ, ναι, ότι θα είναι πιο εύκολο. Ναι. Άρα μπορούν, Εύη, να πάνε απευθείας σε εσάς και να κάνουν, ναι, κράτηση. Υπάρχει μία πλατφόρμα κρατήσεων με όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος για να κάνει διακοπές στην Ήπειρο.
είναι το agrotourism.com.cy και επιπρόσθετα υπάρχουν κάποιοι εξειδικευμένοι Άγγλοι μικροί tour operators που πάλι μπορούν να τα έχουν στα προγράμματα τους για πιο εναλλακτικές διακοπές στην Κύπρο. Όταν λέμε εναλλακτικές, εννοούμε ειδικές δραστηριότητες με ειδικό ενδιαφέρον. Δηλαδή κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται για τη φύση, τη γαστρονομία, το κρασί, να είναι πιο κοντά, να ζήσει μια αυθεντική εμπειρία. Και αυτό είναι που εμείς προτείνουμε. Μπράβο, ευχαριστώ Εύη που ήσουν σήμερα μαζί μας και εύχομαι κάθε καλή επιτυχία. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Φώτη Χατζηδιάκο, τον δήμαρχο της Ρόδου. Πώς σας φαίνεται, καλώς ορίσατε στο Λονδίνο αρχικά, πώς σας φαίνεται το World Travel Market? Καλώς σας βρήκαμε καταρχήν. Νομίζω ότι είναι η πρώτη έκθεση, που σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης τουριστικής σεζόν. Από εδώ είναι το πρώτο βαρόμετρο, λέγαμε πάντα εμείς στη Ρόδο. Και βέβαια για μια ακόμη χρονιά βλέπω ότι όλες οι χώρες, όλοι οι προορισμοί προσπαθούν να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό. Γι' αυτό και εμείς εδώ τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, που η ναυαρχίδα είναι η Ρόδος, γιατί έχει το 1/3 της κίνησης, έχει μια παράδοση στον τουρισμό, προσπαθεί να δείξει τον καλύτερό του εαυτό, με δεδομένο ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι Βρετανοί τουρίστες είναι αυτοί που έρχονται πρώτοι στη Ρόδο σε αριθμό. Δηλαδή ξεπερνούν τις 360, ίσως και περισσότερες φέτος, 380 και 400.000. Και μετά ακολουθούν οι άλλες αγορές. Άρα λοιπόν δίνουμε μια ιδιαίτερη βαρύτητα εμείς στην Βρετανία, αφού και οι Βρετανοί προτιμούν τα νησιά μας με πρώτο προορισμό την Ρόδο. Γενικά δηλαδή το Αιγαίο, η θάλασσα από τη μια άκρη μέχρι για την Κύπρο κάτω, είναι νομίζω ο τόπος που θα έλεγα προκαλεί περισσότερο τον Βρετανό τουρίστα. Τι έχετε καταφέρει το 2018? Ναι, είναι μια πολύ καλή ερώτηση, μπράβο. Γιατί περάσαμε τα τελευταία χρόνια δύσκολα και πέρσι είχαμε μια ανωδική πορεία, λέμε πορεία ρεκόρ όσον αφορά τις αυξήσεις των τουριστών, αλλά και φέτος το ρεκόρ το περσινό επιβεβαιώθηκε και το ξεπεράσαμε πάλι με ένα ποσοστό ανάλογα από ένα κράτος σε άλλο με 7, 8 έως και 10%. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ρόδος που έχει τα περισσότερα πεντάστερα ξενοδοχεία έχει αυξήσει τον τουρισμό. Ήταν μεγάλη επιτυχία το ότι κράτησε την σεζόν πολύ ψηλά και επιπλέον φέτος μπορέσαμε και μπήκαμε λίγο και μία προς δύο εβδομάδες τον Νοέμβριο, γιατί το πρόβλημα στα νησιά, το γνωρίζετε, είναι ότι έχουμε μικρή τουριστική περίοδο. Τα μικρά νησιά, όχι η Ρόδος, η Πάτμος, η Λέρος, έχουν 2-3 μήνες μόνο τουρισμό. Φέτος λοιπόν και τα μικρά νησιά μπόρεσαν να επεκτείνουν την σεζόν, αλλά ειδικά η Ρόδος μέχρι και τις 10 Νοεμβρίου είχε ακόμα αρκετές πτήσεις, αρκετούς επισκέπτες και με δεδομένο ότι υπάρχει ένας καταπληκτικός καιρός. Εγώ να σας πω ότι χθες το πρωί πριν φύγω για το Λονδίνο, 7 η ώρα το πρωί ήμουνα στη θάλασσα με 23 βαθμούς. Γι' αυτό αγαπάμε Ελλάδα και Κύπρο. Οι στόχοι σας για το 2019 ποιοι θα είναι? Πιστεύω ότι θα είναι εξίσου μια καλή σεζόν. Είμαστε όμως και ρεαλιστές. Ξέρω ότι έχει ανοίξει και η αγορά, ανοίγει σιγά σιγά και η αγορά της Τουρκίας και η αγορά της Αιγύπτου. Όμως η Ρόδος, η Ελλάδα, η Κύπρος έχουν να δείξουν κάτι περισσότερο. Δεν είναι μόνο η θάλασσα, δεν είναι μόνο η άμμος και ο ήλιος. Είναι αυτό της φιλοξενίας, το μενταλιτέ των Ελλήνων, των Κυπρίων που δέχονται τον επισκέπτη όχι ως τουρίστα αλλά σαν φίλο. Και αυτό είναι που θέλουμε να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον εμείς των Βρετανών, των επισκεπτών μας, ότι έρχονται σε μια χώρα που είναι φιλική για αυτούς, βλέπουν φιλικά πρόσωπα και επιπλέον δεν νομίζω ότι μπορούν να μας ανταγωνιστούν οι άλλοι
στην ποιότητα του τουρισμού. Ανταγωνίζονται μόνο στις χαμηλές τιμές. Αυτό λοιπόν πρέπει να το παλέψουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Λονδίνο. Ευχαριστούμε. Πώς σας φαίνεται φέτος η διοργάνωση του World Travel Market? Όπως πάντα χτυπάει η καρδιά του τουρισμού στο Λονδίνο αυτές τις μέρες και η Ρόδος δίνει δυναμικά το παρόν της και μέσα από τα ξενοδοχεία αλλά και τα τοπικά προϊόντα με μια πλούσια γκάμα και με πολλούς εκπροσώπους και επιχειρηματίες αλλά και αιρετούς από το Δήμο και από τη Διεύθυνση Τουρισμού του Δήμου Ρόδου. Τι έχετε καταφέρει το 2018 όταν έχετε έρθει στο World Travel Market? Η χρονιά ήταν εξαιρετική φέτος. Σπάσαμε τα ρεκόρ. Έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια επισκέπτες χωρίς τους επισκέπτες από κουραζιέρα που και αυτοί δείχνουν ότι επανακτούν την αγορά της κουραζιέρας. Θεωρώ ότι ήταν μια καλή χρονιά και από ό,τι φαίνεται και το 2019 θα είναι μια αισιόδοξη χρονιά με πολύ κόσμο, κυρίως Βρετανούς, μια και η Βρετανική αγορά είναι για τη Ρόδο η νούμερο ένα εθνικότητα. Είναι δηλαδή, έρχονται ετησίως πάνω από 350.000 Βρετανοί στο νησί μας και το επισκέπτονται. Καλωσορίζουμε την κυρία Μαρίνα Ανδρονίκου, είναι η Γενικός Γραμματέας της Κυπριακής Εταιρείας Αγροτουρισμού Κύπρου. Γεια σας. Γεια σας. Μιλήσαμε και πριν λίγο για τον αγροτουρισμό. Θα ήθελα να μας πεις, Μαρίνα, λίγες περισσότερες λεπτομέρειες για τον αγροτουρισμό, εναλλακτικές προτάσεις. Βασικά, ο αγροτουρισμός ξεκίνησε μια πολύ σοβαρή ιδέα και στην πορεία αποδείχτηκε ότι είναι μια μορφή τουρισμού στην οποία η Κύπρος ανταποκρίνεται σαν προορισμός πλήρως σε όλες τις ανάγκες αυτής της κατηγορίας, γιατί έχουμε και μπορούμε να προσφέρουμε απίστευτες εμπειρίες στην Ήπεθρο, η οποία είναι όλος ο χαρακτήρας της κυπριακής της νήσος Κύπρου και που ακόμη κρατάει την αξία και το χαρακτήρα. Γι' αυτό βλέπουμε χρόνο με το χρόνο μια ανανοητική πορεία στην προσέλευση του τουρισμού Ήπεθρου και γενικά του αγροτουρισμού. Και αυτόν έγινε ένα αφορμή και σαν αφορμή αυτόν βλέπουμε να αναπτύσσονται χρόνο με τον χρόνο πάρα πολλές κοινότητες οι οποίες στο πέρασμα του χρόνου δυστυχώς άρχισαν να φθήνουν και να μειώνεται ουσιαστικά ο πληθυσμός αλλά και γενικά η ζωή της Ήπεθρου. Άρα αυτό βοηθάει και στην κυπριακή αγορά στο να αναπτύσσονται τα μικρά χωριά. Φυσικά είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία τα οποία παρατηρείται στο πέρασμα του χρόνου να αναβιώνονται και να υπάρχει μια τάση από πάρα πολύ κόσμο και κυρίως νεαρά ζευγάρια να αναπτύσσουν δραστηριότητες στην Ήπεθρο με απότερο όφελος ο τουρισμός και γενικά επισκέψεις της Ήπεθρου να ζήσει απίστευτες εμπειρίες. Άρα με τον αγροτουρισμό ζει περισσότερο και την ιστορία της Κύπρου. Απόλυτα και καθαρά καθεαυτό ζει την ιστορία, τον πολιτισμό, τον χαρακτήρα και την κουλτούρα της χώρας. Ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
ο αγροτουρισμός παρέχει πλήρως και ολοκληρωμένα την εικόνα που πραγματικά είναι η εικόνα που αντιπροσωπεύει καθαρά την Ίσον Κύπρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρίνα, που είσαι σήμερα μαζί μας και κάθε καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλωσορίζουμε τον κύριο Νικόλα Τσιφούτη, μέλος του Πάφος Board of Tourism, λειτουργό. Γεια σας, κύριε Νικόλα. Γεια σας. Πώς βλέπετε την έκθεση, είναι η πρώτη φορά που λαμβάνει μέρος η Πάφος? Η Πάφος απανέκαθεν λαμβάνει μέρος στην έκθεση World Travel Market. Είναι μια συντονισμένη ενέργεια μαζί με τους ξενοδόχους της περιφέρειας Πάφου, με κύριον στόχο την πρόθεση του τουριστικού μας προϊόντος και του προορισμού της Πάφου, ως επίσης και οι ξενοδόχοι να συνομιλήσουν και να δουν τους συνεργάτες τους όπου τους στέλνουν διάφορες εταιρείες που έρχονται οι τουρίστες στην Πάφου. Ήτανε μέχρι τώρα είχαμε ένα μεγάλο ρωσικό κύμα, να σου το πω έτσι, προς την Κύπρο. Ήτανε το ίδιο και πέρσι, θεωρείτε? Είχε μια ελαφριά μείωση σχετικά το ρωσικό, οι Ρώσοι τουρίστες από πέρσι, αλλά η διαφορά αυτή καλύφθηκε σχετικά καλά από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ευρωπαϊκούς προορισμούς. Οπότε, σε γενικές γραμμές, ήμασταν στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες ήταν λίγο πιο ανεβασμένες, κάποιες ήταν στα ίδια. Αλλά, σε γενικές γραμμές, υπήρξε μια σχετική καλή χρονιά, συγκριτικά και με πέρσι που ήταν μια από τις καλύτερες μας. Οπότε, και αυτόν τον χρόνο είμαστε σε πολύ καλό επίπεδα. Και περιμένουμε να κλείσει η χρονιά μέχρι τον Δεκέμβρη, γιατί ακόμα υπάρχει αρκετή κίνηση εισερχομένου τουρισμού στην Πάφο. Η Κύπρος είναι μια, και η Πάφος είναι μια χώρα η οποία είναι ολόχρονος, νομίζω, προορισμός τουρισμού. Βεβαίως, προσπαθούμε να ξαναζωντανέψουμε ακόμη περισσότερο το χειμερινό τουρισμό, με την προϋπόθεση να παρέχουμε και εμείς σαν προορισμός όλες τις συνθήκες για να μπορεί κάποιος να έρθει και να περάσει ευχάριστα κατά τους χειμερινούς μήνες, που υπάρχουν αρκετές δραστηριότητες να κάνει, και δουλεύουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, ως επίσης και στο κομμάτι με τις αεροπορικές εταιρείες, ώστε να συνεχίσουν να πετούν από Πάφον και τους χειμερινούς μήνες και με τους ξενοδόχους, ούτως ώστε να υπάρχουν αρκετές ξενοδοχειακές μονάδες ανοιχτές για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον κοινό. Υπάρχει σχέδια για ανάπτυξη και του αεροδρομίου της Πάφου, στο να γίνει πιο μεγάλο? Στο παρόν στάδιο υπάρχουν, αλλά αυτά θα είναι πιο πολύ με το κράτος και την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, για να μπορέσουν να υπάρξει μια διαφορετική ανάπτυξη στο αεροδρόμιο Πάφου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας και εύχομαι κάθε καλή επιτυχία σήμερα στο conference.